Και αυλαία δόθηκε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στο σύριαλ του κυβερνητικού ανασχηματισμού και ανακοινώθηκε το δίδυμο που αναλαμβάνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η Σοφία Φασουλάκη στην σύνδεσή μας και θα μας πει περισσότερα. Ναι, Λίνα, πρόκειται για έναν ανασχηματισμό ο οποίος είχε μείνει μισός την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των δύο στελεχών, του Υπουργού και του Υφυπουργού, οι οποίοι και θα στελεχώσουν το νέο αυτόνομο και έχει τη σημασία του Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής. Ένα Υπουργείο στο οποίο η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία, Λίνα, εξαιτίας των προκλήσεων που υπάρχουν μπροστά μας. Και δεν είναι μόνο οι φυσικές καταστροφές, οι πλημμύρες ή οι πυρκαγιές, αλλά είναι και η πανδημία, την οποία τώρα βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης, ο πρώην επίτροπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνει υπουργός στο επίμαχο Υπουργείο, έχοντας ως υφυπουργό τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος είναι τέραρχος εν αποστρατεία, με ειδικές γνώσεις στα πτυτικά μέσα. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφερόμενο στον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, είπε ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Όχι απλά, όπως είπε χαρακτηριστικό κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένας άνθρωπος τον οποίο ο Πρωθυπουργός έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, ένας άνθρωπος που ξέρει να διαχειρίζεται τόσο την ανθρωπιστική κρίση, έχει ασχοληθεί με τον έμπολα παλαιότερα, είναι εμπνευστής πολλών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την διαχείριση ανθρωπίνων κρίσεων. Σε αυτόν η κυβέρνηση ελπίζει πολλά. Θα πρέπει να σου πω, να αναφερθώ και σε δύο δηλώσεις που έκαναν τόσο ο κύριος Στυλιανίδης όσο και ο κύριος Τουρνάς. Τιμητική πρόσκληση, είπε ο κύριος Στυλιανίδης. Αποδέχθηκα την πρόκληση αυτή με πλήρη συνέστηση. Ενώ ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε σε ένα προσωπικό στοίχημα, μία πρόκληση από την οποία κανείς μα κανείς δεν περισσεύει. Η ορκομοσία των δύο θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου, Λίνα. Και να δούμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Οικονόμου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σοφία. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συνίσταται Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης, πρώην Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας, Διεθνούς Συνεργασίας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, πρώην Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Στον κύριο Στυλιανίδη θα αποδοθεί τιμητική πολιτογράφηση με τις διαδικασίες που προβλέπονται. Ο κύριος Στυλιανίδης δεν είναι απλά ένας άνθρωπος που μπορεί να χαρακτηριστεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Είναι ίσως ο πιο ικανός Ευρωπαίος πολιτικός για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτού του πεδίου. Η εμπειρία του, τα χαρακτηριστικά του, οι σχέσεις που έχει αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι μπορεί να βοηθήσει όπως απαιτείται και όπως πρέπει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και για την πολιτική προστασία, συνεργαζόμενος φυσικά με έναν ικανότατο αξιωματικό, τον πτέραρχο κύριο Τουρνά, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία επιχειρησιακή και διοικητική και ο ίδιος